Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι έχω κοντά μου και σήμερα έναν βολιώτη που ξεχώρισε. Η σκληρή του δουλειά και το ταλέντο του τον έκανε να ξεχωρίσουν. Και τον έχετε αγαπήσει, φαντάζομαι, οι πάντες, διότι ήταν και το αντικείμενό του τέτοιο, που πραγματικά υπήρξε μια τεράστια περίοδο για όλους μας, μεγαλώνοντας, που το μπάσκετ ήταν στην καθημερινότητά μας, άντρες και γυναίκες. Οπότε τα ιδάλματα του μπάσκετ στην Ελλάδα και κάποια εξ αυτών που ήταν παιδιά δικά μας από το Βόλο, ήταν πολύ οικεία και πολύ αγαπημένα πρόσωπα στην ελληνική οικογένεια και στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Άλλωστε, ο Παναγιώτης δεν έχει αλλάξει και πολύ, γιατί ακόμα εξακολουθεί και είναι νεότατος. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Ολιαδέλης, ο μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής του Άρη και της Εθνικής Ελλάδος, είναι κοντά μας στη Στήλη Βολιώτες. Παναγιώτης, ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη, και χαρά μου που είμαι μαζί και χαρά είναι να κάνουμε μια όμορφη και καλή συνέντευξη, να τα πούμε όμορφα. Κοίταξε, ο στόχος από αυτές τις κουβέντες είναι άνθρωποι από την πόλη μας που έχουν ξεχωρίσει για το ταλέντο και τη σκληρή τους δουλειά, να μας ξετυλίξουν λίγο τη ζωή τους και να καταλάβουμε πώς είναι όλη αυτή η διαδρομή και πώς είναι αυτή η πορεία. Το καλό με εσάς, γιατί μίλησα τις προηγούμενες μέρες και με τον φίλο μας τον Νίκο τον Μπουντούρη, το καλό με εσάς είναι... Το είδα τη συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ καλά, όπως και ο Νίκος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος και ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος αθλητής. Έτσι. Λοιπόν, το καλό λοιπόν με εσάς είναι ότι έχετε αυτό, ότι δεν είναι πολύ μοναχική η πορεία σας. Ακριβώς γιατί το αντικείμενο ήταν τέτοιο και ήταν και η περίοδος τέτοια στην Ελλάδα, ήσασταν λιγάκι rock star. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Εσύ βέβαια ήσουν λίγο πιο μικρός, αλλά πρόλαβες τη μεγάλη, πολύ μεγάλη εποχή του μπάσκετ στην Ελλάδα. Νομίζω ήταν η πολύ μεγάλη εποχή, καλή εποχή της Ελλάδος γενικώς. Δηλαδή από εκεί εξαρτιόταν όλα. Η Ελλάδα ήταν στα πολύ καλά της, είχε πάρα πολύ ευημερία, πολύ χρήμα και αυτό το νιώθαμε παντού. Έτσι ήταν και στον αθλητισμό. Υπήρχαν πολλά λεφτά, φέραμε τους καλύτερους εδώ, τους μέντορες όπως τους λέω εγώ και συν ακόμη αυτό το δύο ήταν η επίρρεια της μεγάλης επιτυχίας που είχε το ελληνικό μπάσκετ. Για να τα πάρουμε από την αρχή όμως. Εγώ σε θυμάμαι σε ένα νεαρό αθλητή να είσαι στον Ολυμπιακό, δεν κάνω λάθος, στον Ολυμπιακό έπαιζες. Ολυμπιακό Βόλου ξεκίνησα, ήμουν παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Βόλου. Έπαιξα μέχρι την τρίτη λυκείου εδώ στο Βόλο. Με είδανε μετά μέσω της Εθνικής, γιατί ήμουν στην Εθνική από πολύ μικρός, από την Εθνική Παίδων. Με είδανε και έτσι έκανα την πρώτη μου μεταγραφή στον Άρη. Αλλά για να γίνει αυτό δουλέψαμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, στερηθήκαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς αυτό μας αντέμισε ο Θεός πάρα πολύ καλά για αυτά που στερηθήκαμε. Παναγιώτη, μου έχουν πει οι φίλοι μας κοινοί που ήσασταν και συμπαίκτες ότι τέλειωνε προπόνηση και εσύ καθόσουνε και έκανες και ατομική προπόνηση. Γιατί... Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μυστικό του πόσο θέλει κάποιος κάτι. Νομίζω το μυστικό γενικώς, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικώς στη ζωή, είναι το πόσο θέλεις, το πόσο προσπαθείς και το πόσο δουλεύεις για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο αφιερώνεσαι για αυτό που θες πραγματικά. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Ήταν η ζωή μου το μπάσκετ. Δούλεψα πάρα πολύ. Σκέψου, να σου δώσω να καταλάβεις, όταν είχαμε σχολείο, εντάξει, πηγαίναμε 8 η ώρα. Ξεκινούσα πριν το σχολείο και πήγαινα προπόνηση. Έκανα μία προπόνηση πριν το σχολείο. 6 ώρα το πρωί πήγαινα εγώ και άνοιγα το κλειστό. Αυτό θα μου μείνει πάντα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και αυτό νομίζω δείχνει πόσο ήθελες αυτό. Πόσο ήθελες το... Εξήγησέ μας λιγάκι γιατί μπάσκετ. Επειδή ήταν αυτή η γενιά του Γκάλι, του Γιαννάκη και των επιτυχιών και όλοι ασχολούμαστε τότε με τον μπάσκετ. Νομίζω πως τότε ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε, διότι σκέψου να σκεφτείς πως
το πρώτο πρωτάθλημα στην Ευρώπη ήταν το ελληνικό. Δηλαδή όλοι οι καλοί παίχτες, όλοι οι παίχτες θα ερχόταν πρώτα στην Ελλάδα, οι καλοί, και μετά θα πήγαιναν Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, γιατί υπήρχαν τα λεφτά. Ναι. Να σου πω, ποια είναι η χρονιά που έκανες τη μεταγραφή και πας στον Άρη? Ποια... 1993. 93. Έχεις προλάβει Γκάλι και Γιαννάκη στην ομάδα? Μόλις έφυγε ο Γκάλι και ο Γιαννάκη. Την επόμενη χρονιά πήγα εγώ, το 93. Φύγαν το 92, πήγα το 93. Μάλιστα. Και έχει μείνει από την παλιά ομάδα, ποιοι έχουν μείνει? Όλοι. Ο Σούμποντιτ? Όχι, έχει μείνει Αγγελίδης, Λιμπυρίδης, Μουσούνοφ, Πετσάρσκι, Βουρτζούμης, Γάσπαρης, όλοι. Πιστεύεις ότι η συγκυρία το να πας τη στιγμή που έφυγε ο Άσος και το Δύο από τον Άρη είναι και η μεγάλη ευκαιρία που σου δόθηκε και έδειξες το ταλέντο και την πολλή δουλειά? Δηλαδή θα ήταν η ίδια η εξέλιξή σου αν ήταν και ο Γκάλης και ο Γιαννάκης? Όχι, φυσικά, γιατί εντάξει, αυτά δεν θα μπορούσα να παίξω, δεν θα είχα χρόνο για να παίξω με αυτούς, με τα ιερά τέρατα αυτά, εννοείται. Ήταν η ευκαιρία, μου δόθηκε η ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία την αξιοποίησα. Ήμουν έτοιμος, την αξιοποίησα, έπαιξα κατευθείαν, διακρίθηκα κατευθείαν, έγινα από ένας καλός ρολίστας, έγινε ένας πρωταγωνιστής και μετά ήρθε η εξέλιξή μου, πήρα τις μεταγραφές, έφυγα στην Ευρώπη, πήρα πρωταθλήματα Ευρώπης με την εθνική ομάδα. Για λιγάκι, πες, μην τα περνάς τόσο εύκολα αυτά, γιατί είναι μια πολύ ωραία διαδρομή και θέλω λίγο να την ακούσει ο κόσμος. Πες μας λιγάκι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, με ποιες ομάδες πήρες το πρωτάθλημα Ευρώπης. Θα σου πω. Ήταν μια διαδρομή που δεν πίστευα ούτε στα τρελά μου όνειρα να την κάνω. Μη σου λέω ψέματα. Πίστευα πως θα παίξω ένα μπάσκετ, να πήγαινα σε μια ομάδα, μια ομάδα Α1 εδώ στην Ελλάδα, να μπορούσα να είμαι μέσα στο σύστημα, να παίζω μπάσκετ. Ναι. Αυτό πίστευα. Αλλά μετά από τη δουλειά, την πάρα πολύ και τη σοβαρότητα, εξελιχθήκαν τα πράγματα χωρίς να τα καταλάβω, χωρίς να τα πιστέψω, χωρίς τίποτα. Γιατί το εξηγώ? Γιατί? Διότι όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου στον Άρη, όταν ήμουν 25 χρονών και τελείωσε το συμβόλαιό μου στον Άρη, ξαφνικά μου ήρθαν προτάσεις που δεν περίμενα ούτε εγώ ίδιος. Δηλαδή ούτε, δεν το πίστευα. Δηλαδή ήρθαν προτάσεις από την Ισπανία, από τις καλύτερες ομάδες της Ισπανίας, από τις καλύτερες ομάδες της Ρωσίας, και δεν μπορούσα να το πιστέψω πως με είδαν, με θέλαν τέτοιες ομάδες. Mm-hmm. Τότε έφυγα από τον Άρη, όταν τελείωσε το συμβόλαιο, πήρα δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα ψέματα, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα κύπελο Ευρώπης, που ιδίως το κύπελο Ευρώπης με έχει σημαδέψει την καριέρα μου, μέσα στην Τουρκία, στην Τόφας. Έκανα φοβερή διαδρομή με τον Άρη, που ήταν αυτός που με ανέδειξε το ταλέντο μου, και έτσι πήρα τη μεταγραφή και πήγα στον ΠΑΟΚ. Τότε ο ΠΑΟΚ πήγε... Δεν έφυγες, πρόσεξε, δεν πήγες Ισπανία και Ρωσία, πήγες στον ΠΑΟΚ. Πήγα στον ΠΑΟΚ γιατί, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Την είχα αγαπήσει. Είχα μεγαλώσει και εκεί και δεν ήθελα να φύγω. Μάλιστα τότε επί του ΠΑΟΚ ήταν ο Πατατούδης και ήταν μόλις είχαν φτιάξει το παλατάκι, το γήπεδο. Και ήταν η πρώτη μεταγραφή που έκαναν. Ήθελα να με παρουσιάσουν εμένα. Φτιάξα μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα τότε. Έφερε Σιγάλα, έφερε Κλαούντιο Καντρεμπέλα, Κορονιό, Γιαννούλη. Είχα φοβερή ομάδα. Αλλά ο Πατατούδης με τα προβλήματα που είχε μετά με την κυβέρνηση άρχισαν τα προβλήματα τα οικονομικά. Κάθισα ένα χρόνο εκεί. Μετά δεν μπορούσε να με κρατήσουν διότι υπήρχαν και προβλήματα και έτσι έφυγα, πήγα στη Ρωσία. Στη Ρωσία
Τότε ήταν η Δυναμό. Έκανα η μια Μόσχα απίστευτη... τώρα λέμε, Δυναμό Μόσχα, έτσι. Έκανα μια απίστευτη χρονιά εκεί. Πήραμε πρωτάθλημα Ρωσίας. Βγήκα δεύτερο σκόρερ και παίξαμε μέχρι τη ημιτελικούς Ευρωλίγκας. Ήταν εξαίρετη χρονιά για μένα τότε. Κάθισα ένα χρόνο εκεί και μετά έφυγα και πήγα Βαλένθια. Στη Βαλένθια πήραμε κύπελο Ευρώπης και παίξαμε τελικός με Μπαρτσελόνα. Εντάξει, μη σε απασχολεί τα παιδιά. Τα παιδιά είναι παιδιά, μη σε απασχολεί. Εμείς την... Είναι εδώ. Μην ανησυχεί, δεν μας ενοχλούν καθόλου. Έτσι είναι η ζωή. Εδώ που είμαστε συνέχεια μαζί. Τον... Έλα λίγο εδώ, Σταθούλη μου. Κοίτα τον. Λίγο εδώ. Κοίτα, έλα. Κοίτα. Κοίτα τι ωραίο παιδί. Ποιος είναι αυτός ο κούκλος. Κάνε γεια σου. Αυτός είναι ο νηψιός σου, φαντάζομαι. Ναι. Της αδελφής μου. Και τον έχουμε εμείς λίγο εδώ. Τον έχουμε μαζί. Θα με αφήσει λίγο να μιλήσει. Ο γιος σου πόσο είναι? Ο γιος μου είναι 16, είναι μέσα, διαβάζει αυτός. Τέλεια. Και μετά... Για πες μου λιγάκι, θέλω να εκμεταλλευτώ τώρα αυτό που είπαμε για το γιος σου. Τι σου λέει ο γιος σου, που ο πατέρας του είναι ένας μπασκετμπολίστας που έχει κάνει μια τέτοια διαδρομή, έχει πάρει πρωταθλήματα, το ξέρουν όλοι. Είναι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για τον πατέρα του. Και εσύ ακόμη έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το γιο μου, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, για να βγάλω μερικά συναισθήματα λίγο και θέλω να καταλάβω λίγο και τι άνθρωπος είσαι. Όταν λοιπόν λες θέλω να μείνω Θεσσαλονίκη παρά τις προτάσεις γιατί μου άρεσε η πόλη. Λοιπόν, όμως το βήμα από τον Άρη στον ΠΑΟΚ δεν είναι και τόσο απλό. Ήσουν και λίγο προδότης. Ήσουν και λίγο προδότης για τους Αριανούς, δεν ήσουν? Ναι, ισχύει αυτό, αλλά αυτοί που ξέραν πραγματικά τα πράγματα από μέσα, ήμουν τελείως αντίθετος, διότι εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ήθελα να μείνω στον Άρη. Μέχρι τελευταία στιγμή καλούσα να μείνω στον Άρη, απλά δεν μπορούσαν πια να με αντέξουν οικονομικά. Οπότε ήταν μονόδρομος ναι, να φύγει. Είχε εκτοξευτεί το κασέ μου. Πήγα πάρα πολύ καλά. Αυτό που μπορούσα να σου πω, που σου έλεγα και πριν, δεν πίστευα ούτε εγώ ο ίδιος πως την πορεία μου. Δηλαδή δεν πίστευα ούτε και εγώ ο ίδιος πως θα είχα αυτή την εξέλιξη. Ούτε στα τελά... Είναι μια περίοδος όπου πραγματικά έχουν ξεφύγει τα συμβόλαια. Εσύ είσαι στο πολύ πικ του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ευρώπη, όπου έχουν ξεφύγει πολύ τα συμβόλαια. Και το έχει ζήσει με μια διαδρομή απίστευτη. Ακριβώς. Πώς είναι για έναν 25χρονο ξαφνικά να βγάζει τόσα χρήματα από αυτό που αγαπάει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, όσο και περίεργο το λέω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, γιατί όλοι προερχόμαστε από μέση οικογένεια, δηλαδή τη μεσαία τάξη. Ξαφνικά να βλέπεις να έρχονται τα λεφτά, τρελά λεφτά, και να βλέπεις τη φάτσα σου κάθε μέρα στις εφημερίδες πρωτοσέλιδα, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Έτσι. Ψωνίστηκες. Ναι, ψωνίστηκα. Άμα θα έλεγα πως δεν ψωνίστηκα, θα ήταν ψέματα. Δεν γίνεται να μην ψωνιστεί. Ξέρεις γιατί στο ρώτησα αυτό? Στο ρώτησα επειδή εγώ δεν είχα πολύ σχέση από ένα σημείο και μετά, δεν πολύ παρακολουθούσα. Στο ρώτησα γιατί η εικόνα που υπάρχεις, που έχω εγώ για σένα, είναι ότι επειδή ήσουν ένας παίκτης πολύ σοβαρός και πολύ μεθοδικός και πολύ εργατικός, έχω την εικόνα ότι δεν ήσουν ψωνισμένος ποτέ. Δεν έβγαλες ποτέ τέτοια εικόνα. Δεν μπορεί να μην ψωνιστείς με αυτά που γίνονται γύρω σου. Απλά ήμουν τυχερός που είχα πολύ κοντά την οικογένειά μου και το ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν είχε επίπτωση στον άνθρωπο Παναγιώτη και στην καριέρα του Λιαδέλη. Το ξεπέρασα πάρα πολύ, δηλαδή το συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα και το ξεπέρασα. Άρα δηλαδή μετατράπηκες αυτομάτως σε έναν καλό επαγγελματία. Ναι. Ακριβώς, δηλαδή δεν με επηρέασε καθόλου επαγγελματικά και προσωπικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή το διαχειρίστηκα. Πώς είναι λοιπόν όταν είσαι στην κορυφή? Το διαχειρίστηκα πάρα πολύ γρήγορα. Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς και το διαχειρίστηκα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και δεν είχα πρόβλημα στην εξέλιξή μου.
Ωραία. Πώς είναι όταν είσαι top, όταν είσαι στην κορυφή, πώς είναι όταν παίρνεις ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε είσαι στον Άρη με την αγαπημένη σου ομάδα, είτε είσαι στην Ισπανία, όπου επίσης εκεί πέρα το κλίμα είναι αντίστοιχο με την Ελλάδα. Ναι, είναι κάτι ανεπανάληπτο, κάτι, τα συναισθήματα δεν μπορώ να στα περιγράψω. Δεν μπορώ να στα περιγράψω. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Κοιτάς την άλλη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, κοιτάς την άλλη μέρα. Κοιτάς την άλλη μέρα. Γιατί, γιατί είσαι μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δουλεύει και βγάζει χρήματα ή έχει υποχρεώσεις. Ακριβώς. Η επιτυχία κρατάει μέχρι το βράδυ και μετά το βράδυ την άλλη μέρα πρέπει να αποδεικνύεις πάλι πως είσαι ο πρώτος. Και γι' αυτό έχει μεγάλη διαφορά άλλο αθλητισμός, άλλο επαγγελματισμός και άλλο πρωταθλητισμός. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο πρωταθλητισμός πρέπει κάθε μέρα, κάθε ώρα να αποδεικνύεις πως είσαι ο καλύτερος. Μου λες, Παναγιώτη, πώς είναι η ζωή, πώς ήταν η ζωή για σας. Δηλαδή, ξέρετε, βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε NBA, ακούμε, κάνουμε ράνουμε σκάνδαλα. Πώς ήταν η καθημερινότητα των πρωταγωνιστών. Φαντάζομαι τότε σας κυνηγούσαν καταρχήν όλες οι γυναίκες, τώρα δεν το συζητώ. Έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο. Πραγματικά είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο γιατί, να σου πω την αλήθεια, δεν έχεις χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, είναι πολύ ελάχιστος ο χρόνος. Ναι. Ναι, είναι ο χρόνος σου είναι συνέχεια μέσα στα γήπεδα, μέσα στο σπίτι και στα ταξίδια. Δεν έχεις χρόνο. Ναι. Σωστό αυτό που λες, έχεις δίκιο. Είναι το τελευταίο πραγματικά, δηλαδή, που υπάρχει. Δεν μου λες, βλέποντας τον Αντετοκούνμπο, ναι. Έχεις σκεφτεί ότι ίσως, δεν θέλω να είμαι αχόρταγος, αλλά ίσως έπρεπε να έχω περάσει και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα ήταν ενδιαφέρον. Θα ήταν, εννοείται, για κάθε μπασκετμπολίστα το όνειρο είναι αυτό εκεί, έτσι, είναι άλλη ζωή, άλλα εξωπραγματικά πράγματα, εννοείται, το ξέρουμε όλοι, απλά νομίζω πως δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την κίνηση ή δεν θα μπορούσα ποτέ ή δεν ξέρω, δεν μου πέρασε από το μυαλό, αλλά και πάλι για αυτά που έχω κάνει είμαι πάρα πολύ. Αυτό που σου είπα στην αρχή, δεν το πίστευα καν να έχω αυτή την εξέλιξη. Ήταν ούτε στα όνειρά μου. Ξέρεις, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λες. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες, γιατί δείχνει το αναπάντεχο, πώς όλα μέσα από τη σκληρή δουλειά και από ένα στόχο μπορούν να προκύψουν και λες, κοίτα να δεις, τα κατάφερα. Δηλαδή, αυτό που πιστεύω για τη ζωή μου, γενικώς για τη ζωή, είναι πως μέσα από τη σκληρή δουλειά, μέσα από τη θέληση και μέσα από τη θετική σκέψη, όλα μπορούμε να γίνουν, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Ναι. Με την εθνική ομάδα υπάρχει κάτι έτσι που όχι, το έχεις κρατημένο? Όχι, δεν έχω τίποτα. Η εθνική ομάδα μου χάρισε πολλά πράγματα στην καριέρα μου, στη ζωή μου και ήμουν πολύ ευγνώμων, γιατί έπαιξα όλες τις εθνικές, εθνική παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων, αντρών. Πήρα ό,τι υπάρχει από τη μητική, από το κράτος. Πέρασα σε όλες τις σχολές, πέρασα στο δημόσιο, στα σώματα ασφαλείας. Χίλια ευχαριστώ. Απλά ήμουν πολύ άτυχος, διότι τους μεγάλους μου τραυματισμούς τους έπαθα στην εθνική ομάδα. Και έτσι δεν ήταν η εξέλιξή μου, να πω, στην αντρών. Ναι. Και κόπηκε η καριέρα απότομα ή είχες να δώσεις κι άλλα? Δεν κόπηκε η καριέρα μου απότομα, γιατί την καριέρα μου, σκέψου, μέχρι τα 34 μου ήμουν πρωταγωνιστής στις ομάδες, έπαιρνα πρωταθλήματα, ήμουν πάρα πολύ καλά. Απλά ήμουν άτυχος με την εθνική ομάδα, εκεί που πήγαινα τα καλοκαίρια να κάνω, πάθαινα τους τραυματισμούς. Ναι. Δεν μου λες, όταν σε ρωτάνε οι φίλοι σου, ας πούμε, ρε Παναγιώτη, πες μας κάτι έτσι που το κρατάς στη μνήμη σου πολύ έντονα, από το παρασκήνιο, από τις βραδιές με τους συμπαίκτες. Δεν θέλω να λέω. Δεν θέλω να λέω. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή,
αυτά τα συναισθήματα που ζήσαμε, που έζησα, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Και προσπαθώ να δουλεύω πάρα πολύ για να μην σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Γιατί το μπάσκετ ήταν όλη μου η ζωή. Είχα αφιερωθεί 100%. Δηλαδή, Παναγιώτη, μου λες ότι είναι και δύσκολη η μετά μπάσκετ περίοδο για σένα. Πάρα πολύ. Για όλους τους αθλητές αυτό το είναι πάρα πολύ. Δεν μπορούν να βρουν κάτι να τους γεμίσει ξανά. Δηλαδή, τώρα άμα με πεις πως χίλιες ζώξες να πω πάλι, δεν με γεμίζει κάτι. Δεν είμαι κάτι να πω πως είμαι ευχαριστημένος. 100%. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι είσαστε πολύ νέοι, έχετε φτάσει στην κορυφή και πρέπει να διαχειριστείς πολύ νέος το ότι πια σταματάει αυτό. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί σταματάς πολύ νέος, είσαι ανεδίκευτος, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο εντελώς και ξαφνικά η ζωή σου είναι μπροστά. Τώρα κανονικά ξεκινάς, δηλαδή 34 χρονών κάποιος άλλος τελειώσει στρατό, έχει τελειώσει πανεπιστήμια και τότε ξεκινάει, έτσι δεν είναι? Και εμείς έχουμε τελειώσει με όλα τα κουσούρια που σου αφήνει απάνω ο πρωταθλητισμός και πρέπει να έχεις κοιτάξει το επόμενο βήμα, να είσαι έτοιμος για να μην εκπλαγείς. Διότι θα εκπλαγείς, εννοείται θα εκπλαγείς, γιατί δεν έχεις μάθει την κοινωνία, απλά πρέπει να συνέλθεις γρήγορα από το σοκ. Σκέφτηκες να σπουδάσεις, να μάθεις κάτι άλλο, να... Όχι, δεν σκέφτηκα να σπουδάσω, να σπουδάσω εννοείται. Δεν σκέφτηκα γιατί είχα μεγαλώσει κιόλας στα 34 μου. Δεν μπορούσα και σύν ακόμη ήθελα ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ από το μπάσκετ. Αυτό μου πήρε γύρω στα 4 χρόνια. Ναι, 4 χρόνια δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Ήθελα να ξεκουραστώ. Μετά ήρθα στο Βόλο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βόλο που με αγκάλιασε πάρα πολύ. Πήρα μεγάλη αγάπη από το Βόλο, από τους ανθρώπους του Βόλου, γιατί ό,τι επιχειρηματική κίνηση είχα κάνει με αγκάλιασαν και ήταν δίπλα μου. Με το μπάσκετ ασχολείσαι καθόλου? Κάνεις προπονήσεις σε παιδάκια? Θα ήθελες να κάνεις μια ομάδα? Δεν θέλεις να ξαναμπείς σε μια τέτοια διαδικασία? Δεν θέλεις να δώσεις σε νέα παιδιά αυτό που έζησες? Θέλω να ασχολείω κάτι. Είναι άτυχα τα νέα παιδιά. Πολύ. Δηλαδή έχω μάθει... Είναι άλλη εποχή. Παιδιά. Ναι, έχω μάθει να δουλεύω τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Εδώ δεν έχουν καταδιάνει, δηλαδή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Τα είδα εδώ με το γιο μου, γιατί τα είδα τι γίνεται με το γιο μου και έχω πάθει πλάκα. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, είναι καταδικασμένα τα παιδιά. Και αυτό θα το αιτιολογήσω που εσύ θα το ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα και θα το καταλάβεις. Ο Βόλος από πότε έχει να βγάλει παίχτη και να παίξει Α1? Θέλεις να σου πω από πότε? Πολλά. Από το 93, που ο τελευταίος που έφυγε ήμουν εγώ. Με τον Νίκο τον Μπουντούρη, με τον Μωραΐτη, μαζί μου. Έτσι. Αυτοί. Έτσι. Εσείς τρεις. Ναι, από το 93 και μετά δεν έχει να παρουσιάσει κάτι. Έχει να παρουσιάσει στο ποδόσφαιρο, βγάζει ταλέντα το ποδόσφαιρο, μπράβο τους ανθρώπους, αλλά στο μπάσκετ έχουν τελειώσει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθίζηση και στην Ελλάδα, αλλά και τοπικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο μπάσκετ. Άρα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος η περίοδος προσαρμογής για σένα. Τώρα θα έλεγες ότι είσαι πολύ πιο όριμος. Δεν είσαι 50 ακόμα, πόσο, 46, 47, πόσο είσαι? 46. Λοιπόν, 46. Τώρα λοιπόν μεγαλώνοντας θα έλεγες ότι έχεις πια κατασταλάξει, έχεις οριμάσει, βλέπεις την περίοδο εκείνη και πηγαίνεις πολύ πιο σίγουρος μπροστά, διότι όντως λες, συνεχίζω, έχω να κάνω, να προσφέρω, να κάνω, να ράνω. Ναι, εννοείται. Όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε. Όσο μεγαλώνουμε, βλέπουμε, γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο και καλύτερα τον εαυτό μας. Και μέσα από τις πράξεις μας, παίρνουμε τις εμπειρίες και προχωράμε. Εννοείται. Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος, Παναγιώτη,
για τους ανθρώπους. Τι σου έμαθε για τον εαυτό σου, και δεν αναφέρομαι στο κομμάτι της σκληρής δουλειάς που είπες πριν. Γενικότερα, αυτές οι εμπειρίες. Από το μπάσκετ ή μετά μπάσκετ. Από την περίοδο του μπάσκετ, από όλο αυτό που έζησες. Τι σου έμαθε για τη ζωή και τους ανθρώπους. Όταν κάνεις συμφωνίες, όταν είσαι ψηλά, όταν τα διαχειρίζεις αυτά. Κοίτα, δεν έκανα εγώ ποτέ συμφωνίες. Δηλαδή, εγώ ζούσα σε ένα παραμύθι. Να σου πω την αλήθεια. Όλα τα κάνανε οι άλλοι για μένα. Μου βγάλες τον τίτλο της συνέντευξης μόλις. Ναι. Όλα τα κάνανε οι άλλοι για μένα. Δεν έκανα κάτι εγώ. Μη σου λέω ψέματα. Υπήρχαν ο μάνατζερ μου, τα έκαναν τις συμφωνίες. Υπήρχαν οι δικηγόροι, υπήρχαν οι άνθρωποι. Εγώ ζούσα σε ένα άλλο πλανήτη. Δεν ήμουνα στον πλανήτη του τώρα, της καθημερινότητας. Άρα δεν μπορώ να σου πω για συμφωνίες και τέτοια. Εγώ μπορώ να σου πω ότι με έμαθε το μπάσκετ. Με έμαθε το μπάσκετ την πειθαρχία, ένα, τη σκληρή δουλειά, δύο, και το σεβασμό, τρία. Αυτά είναι. Και την ομαδικότητα, τέσσερα. Δεν είναι λίγα. Όχι. Ειδικά οι δύο τελευταίες αξίες, ο σεβασμός και η ομαδικότητα, είναι και δυσέβρετα και πολύ χρήσιμα. Έτσι. Και κοινωνία. Και η πειθαρχία, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί να σου πω κάτι, όταν έχεις να κάνεις με μεγάλους προπονητές, μέντορες, το λέω εγώ, με τέτοιους ανθρώπους, εννοείται θα μάθεις από αυτούς. Δεν μπορείς να μην μάθεις. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτσι, σε πετάει κατευθείαν έξω το σύστημα. Δεν γίνεται. Είναι το σύστημα έτσι. Ναι. Είναι αρκετά αξιοκρατικό και έχει κανόνες. Ναι. Ο σεβασμός νομίζω είναι κανόνας. Ξέρεις τι, αμέσως φαίνεται. Δηλαδή, αμέσως σε πετάει το σύστημα έξω. Είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αξιοκρατικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Από αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισες, κάποιες από τις προσωπικότητες αυτές, γιατί φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, πρόλαβες, έπαιξες με τον Γκάλι καθόλου. Αντίπαλοι. Ναι, έπαιξα. Πώς ήταν? Πώς ήταν στα μάτια του, εσύ ζούσε στο παραμύθι, είπαμε. Πώς ήταν στα μάτια του Παναγιώτη από τον Βόλο? Αυτό που, το ότι παίζω με τον Γκάλι αντίπαλος. Αυτό το πιο σημαντικό, από εκεί που ξεκινάνε όλα, ξέρεις ποιο είναι εντέλει? Νοοτροπία. Η νοοτροπία. Η νοοτροπία και η παιδεία. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι νοοτροπία και τι παιδεία θα έχεις. Ευτυχώς για μας, επειδή γνωρίσαμε τους τέτοιους ανθρώπους, μας διδάξανε αυτά τα πράγματα. Τι μας διδάξανε? Τον επαγγελματισμό, το πλήρη επαγγελματισμό, την πειθαρχία, το σεβασμό να έχουμε. Δεν μου λες, από κοντά ο Γκάλης, στο παιχνίδι, είναι λιγότερο θεός από ό,τι τον βλέπαμε στην τηλεόραση? Όχι, έτσι ήταν. Σαν αντίπαλος. Και ακόμη περισσότερο, γιατί δεν έβλεπε, στην τηλεόραση βλέπαμε τα 40, το θέαμα, αυτό που πριν από αυτό είναι ακόμη τόσος. Ναι, για να το πετύχει. Και ο Γιαννάκης, εντάξει, είναι μερικά πράγματα που είναι ok, δεν, είναι έτσι, και ο Γιαννάκης. Αλλά ο Γκάλης είναι άλλο πράγμα. Διότι ο Γκάλης έφερε αυτό που λέμε τον επαγγελματισμό, τον πλήρη επαγγελματισμό, την νεοτροπία, την πειθαρχία και την εξέλιξη του μπάσκετ. Έχεις προπονητή που τον νιώθεις πατέρα σου, που λες είναι ο άνθρωπος που μεγαλούχησε πολύ? Ναι. Είχα. Δηλαδή ο Σούλης ο Μαρκόπουλος με πήγε πάρα πολύ μπροστά. Με αξιοποίησε, με έδειξε. Αλλά ο Αντρέι ο Μπέλοφ απάνω στην Ρωσία με πήγανε ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι με έχεις εκπλήξει θετικά, διότι τώρα, βάζοντάς πάλι στον κόσμο εκείνων των χρόνων, συνειδητοποιώ ότι ναι, μεν παραμύθι και όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνω πόσο πολύ αγαπούσες αυτό που έκανες. Και πόσο, το όνειρο, όταν γίνεται πραγματικότητα, είναι παραμύθι. Δεν το αγαπούσα εκείνο, και γι' αυτό
πέτυχα. Ήταν όλη η ζωή μου. Δηλαδή η ζωή μου ήταν αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν υπήρχε γιορτές, δεν υπήρχαν καλοκαίρια, δεν υπήρχε τίποτα για μένα. Είχα ένα μόνο στόχο. Και ο στόχος μου ήταν μόνο να παίξω μπάσκετ. Δεν κοιτούσα τίποτα άλλο. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Υπήρχε ένα στόχος. Και ο στόχος αυτός ήταν μόνο να παίξω μπάσκετ. Για πες μας τώρα και δύο λόγια και για αυτό... τι σημαίνει για σένα ο Βόλος. Συγγνώμη να τελειώσω και γι' αυτό ναι. Δεν είπα ποτέ στη ζωή μου όχι φταίει αυτό, όχι φταίει εκείνο. Όχι γιατί είμαι από την επαρχία, όχι γιατί δεν έχω μάνατζερ. Όχι. Μόνο και μόνο εμείς θέμε. Εμείς καθορίζουμε. Και γι' αυτό... Μεγάλη κουβέντα. Έτσι είναι. Αυτό τι είναι και... για σένα ο Βόλος Παναγιώτη, για πες μου τώρα που έχεις επιστρέψει εκεί που ξεκίνησες. Ο Βόλος είναι η πόλη μου, είναι μια πόλη που αγαπάω, μια πόλη πανέμορφη, μια πόλη που με έχει αγαπήσει πάρα πολύ και με έχει αγκαλιάσει. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια τόσο πολύ, αλλά εντούτοις έχει γίνει και θα μου πεις ρε φίλε πώς το εξηγείς αυτό. Ακόμη με θυμούνται από τότε, πρώτον, και δεύτερον, ό,τι επιχειρηματική κίνηση κάνω, ο κόσμος του Βόλου το αγκαλιάζει, το στηρίζει και είναι δίπλα μου. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα, πώς είναι? Του πατέρα, θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να έχεις παιδιά, να είναι κοντά τα παιδιά, να σε αγαπάνε και να τα νιώθεις δίπλα σου. Και να μεγαλώνεις μαζί τους αυτό. Και να ζεις αυτές τις στιγμές. Και να βλέπεις πως θα βοηθάς να εξελιχθούν. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε. Εγώ νιώθω πολύ χορτασμένος από την κουβέντα μας, γιατί ένιωσα ότι μας έβγαλες την ψυχή σου για όλο αυτό το παραμύθι που έζησες. Εγώ νομίζω κάνα μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Θεωρώ πως μακάρι να αφυπνιστεί λίγο η κατάσταση, μακάρι λίγο να το δουν καλύτερα οι άνθρωποι εδώ και να το σκεφτούν λίγο καλύτερα το μπάσκετ. Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι όμως. Εγώ νομίζω ότι παρόλα τα όσα μου είπες πριν, ναι, ίσως πρέπει να βάζεις και εσύ λίγο το χέρι σου σε αυτό για να γίνει κάτι. Βάλ το στην άκρη του μυαλού σου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι, διότι οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες δεν έχω πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα, αλλά στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως είμαι δίπλα σε κάθε κίνηση, βοηθάω σε κάθε κίνηση ή συνεσφέρω σε κάθε κίνηση που κάνει, απλά θα ήθελα να πηγαίνει λίγο καλύτερα, να βλέπαμε λίγο καλύτερα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, όλα καλά. Σημασία έχει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Παναγιώτη Πηλιαδέλη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι πραγματικά στην επόμενη συνάντησή μας να έχουμε να πούμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και πιο ευχάριστες αναμνήσεις για το σήμερα και για το αύριο. Χάρηκα πραγματικά, Γιάννη μου, που τα είπαμε. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα και πιστεύω και είπαμε και πράγματα. Νομίζω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Και εγώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Γεια.